χαρτίζει τα πτυχία μας, τις προοπτικές μας συνολικότερα, θα κάνει κουρελόχαρτα και μας αφήνει χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα στην ουσία. Και αναρωτιόμαστε πόσοι ακόμη απαξίωση αντέχουν τα τμήματά μας. Για παράδειγμα στο μαθηματικό, σε σχέση με το 2015 έχουμε τους μισούς καθηγητές. Τα τμήματά μας οι προηγούμενες μήνες πλημμύρισαν με τις πρώτες βροχοπτώσεις και κανένα μέτρο δεν έχει πάρθει για όλα αυτά. Είναι ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση έχει συγκεκριμένη ατζέντα. Θέλει να φτιάξει πανεπιστήμια επιχειρήσεις μόνο για όσους έχουν να τα πληρώσουν και να ανοίξει νέους διεξόδους ώστε να έρθουν να επενδύσουν όλοι αυτοί που τόσο καιρό ψάχνανε μια ευκαιρία σε αυτό το δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο που αναρωτιόμαστε αν μπορούμε να το καλέσουμε και έτσι από τη στιγμή που οι συμφοιτητές μας στις εστίες είναι αναγκασμένοι να πληρώσουν 200 ευρώ χαράτσι, που δεν δικαιούμαστε όλοι στη σίτηση, που για τη μετακίνησή μας πληρώνουμε τόσο το μήνα και τα εισιτήρια ακριβένουν.